επαναλάβει όλα αυτά που είπε στην συνέντευξη. Τα οποία βέβαια δεν συνιστούν πρόταση, συνιστούν ένα τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση, ένα εκβιαστικό τελεσίγραφο. Διότι όταν λένε αυτό το Υπουργείο, κοίταξε να δεις, θέλουμε την έγκριση των όποιων αδειών έχουμε αιτηθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλιώς θα απολυθούν εργαζόμενοι. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι ζητάνε από το Υπουργείο να μην ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο, γιατί κάθε άδεια... Πρέπει να εκδοθούν αυτές οι άδειες ή όχι. Μα τι μου λέτε τώρα, υπάρχουν κάποια έργα σε εξέλιξη. Ναι. Από αυτά κάποια έχουν κατατεθεί πρόσφατα, αφορούν κάτι νέα φράγματα, κάποιες εργασίες. Mm-hmm. Κάθε έργο υπόκειται σε μια μελέτη περιβαλλοντική. Εξετάζεται αυτό από το Υπουργείο και εγκρίνεται ή, εν πάση περιπτώσει, προτείνονται διάφορες άλλες λύσεις. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχετε καθυστέρηση, κύριε Σκολέτη, για να δούμε. Όχι, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Όχι. Τότε γιατί η εταιρεία πιέζει και βγαίνει έτσι με τέτοια ένταση μπροστά? Τι συμβαίνει? Καθυστέρηση υπάρχει σε όποιες αποφάσεις σχετίζονται με αυτό που θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και που ακόμα δεν έχει βγάλει. Δεν έχει κρυθεί αυτό, δεν έχει τελειώσει το θέμα, το δικαστικό? Όχι, δεν έχει. Έχουν βγει κάποιες αποφάσεις από το Συμβούλιο? Ό,τι αποφάσεις έχουν βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας για άλλα ζητήματα, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, έχουν γίνει απολύτως σεβαστές. Mm. Αυτή είναι η πρακτική του. Εσείς θέλετε την επένδυση αυτή να μείνει στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, καταλάβουμε, γιατί έχει κόσμος που τρώει ψωμί από εκεί. Μην το υποτιμάμε αυτό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει κόσμος που τρώει ψωμί. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει φάει ψωμί, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει καταβάλει για φόρο από το 2007 ούτε ένα ευρώ. Ούτε από ένα το ευρώ. 7 μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλει κανένα φόρο? Ναι. Γιατί, ναι, γιατί πώς το ανέχεστε αυτό? Εμφανίζεται ζημιογόνα. Και έχουν βέβαια γραφτεί διάφορα στα ρεπορτάζ, δεν μπορώ να το ξέρω αν είναι ακριβή, ότι υπάρχουν διάφορα σχήματα τριγωνικών συναλλαγών και γι' αυτό εμφανίζεται ζημιογόνα. Παρόλο ότι όλα αυτά τα χρόνια εξάγει μεταλλεύματα στην Αμερική. Στην Κίνα, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, ξεκινήσουμε από το βασικό. Διότι η κυβέρνηση κατηγορείται ότι με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν θέλει αυτή την επένδυση. Το ερώτημα προς το Υπουργείο το δικό σας, που είστε και ο αρμόδιος υπουργός, είναι η κυβέρνηση στο πλαίσιο και της αντίληψης που έχει για την ανάπτυξη των προσκλήσεων που κάνει για επενδύσεις στη χώρα, τα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, τα όσα πρόκειται να πει αύριο μεθαύριο στον Ταβός κτλ. Η κυβέρνηση θέλει τη συγκεκριμένη επένδυση υπό νέους όρους, ας πούμε μια νέα διαπραγμάτευση για το τίμημα? Θέλει την επένδυση αυτή υπό νέους όρους περιβαλλοντικούς ή δεν τη θέλει καθόλου? Γιατί πρέπει να πούμε ταυτόχρονα ότι υπήρξε και όλο το προηγούμενο διάστημα και κινητοποίηση των κατοίκων και τοποθετήσεις πολιτικών στελεχών που έλεγαν ότι η εταιρεία και η επένδυση πρέπει να σταματήσουν. Ότι η εταιρεία πρέπει να σταματήσει η εξόριξη, να μην γίνεται τίποτα, διότι είναι ζημιογόνα, διότι επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον, διότι δυσκολεύει και άλλες δουλειές σε άλλους τομείς όπως είναι ο τουρισμός κτλ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Επομένως, η κυβέρνηση στο πολιτικό πεδίο, στην επιλογή, την οικονομική επιλογή, είναι υπέρ του να συνεχιστεί υπό άλλους όρους, σε άλλο πλαίσιο η επένδυση, ή θέλει να τελειώνει με αυτήν την ιστορία? Η κυβέρνηση εξετάζει κάθε επένδυση με όρους και προϋποθέσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι? Όσο μας αφορά εμάς, κοιτάμε τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Ναι. Κοιτάμε κατά πόσο προστατεύεται το περιβάλλον. Mm. Εκεί πάνω αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο ότι παραβάσεις οι οποίες υπήρξαν από το 2012 έως το 2014 είχαν ουσιαστικά καταχωνιαστεί μέσα στα γραφεία του Υπουργείου και χρειάστηκε να έρθει η σημερινή πολιτική ηγεσία για να τα βρούμε και να κατοχυρώσουμε τα συγκεκριμένα πρόστιμα που είδατε. Το χθεσινό, ναι. Αυτό είναι κάτι που βαραίνει την πολιτική ηγεσία των προηγούμενων κυβερνήσεων που υπήρχε τότε στο Υπουργείο. Χθες εσείς γιατί βγήκατε μπροστά με το πρόστιμο, κύριε Υπουργέ, και φάνηκε σαν μια κίνηση... Εσείς τι λέτε δηλαδή? Γιατί δεν το κάνατε προχθές? Αυτό ρωτάω. Γιατί δεν το κάνατε προχθές παρά προχθές και το κάνατε χθες που βγήκε η εταιρεία επιθετικά στην κυβέρνηση? Καταρχήν, τους σχεδιασμούς της εταιρείας δεν τους γνωρίζαμε. Είναι σχεδιασμοί οι οποίοι είναι και προσβλητικοί. Αντιλαμβάνεστε, μου κλείσανε ένα ραντεβού για την Τρίτη και ξαφνικά το αναβάλανε με δικιά τους ευθύνη για σήμερα. Και ενώ προηγουμένως κάνουν όλο αυτό, ας πούμε, το πολιτικό σόου. Διότι πρόκειται πια περί πολιτικού σόου αυτό. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι μια εταιρεία ξένη, όταν θα επενδύσει και να έχει καλές σχέσεις
στη χώρα με την οποία επενδύει, δεν πηγαίνει να πάει να δημιουργήσει πολιτικό μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη σας, δεν εκτίθεται η ελληνική πλευρά, κύριε Υπουργέ, από το λόγο αυτό της εταιρείας στο εξωτερικό, όπως θα σας είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Τι σήμα δίνετε στους επενδυτές και τι θα πει ο Πρωθυπουργός στον Ταβός αύριο που θα δει ογκόλυθους της οικονομίας της παγκόσμιας? Εκτίθεται η συγκεκριμένη εταιρεία όταν αντιλαμβάνεται τη σχέση της με την χώρα μας ως να είναι μια αποικία, ως να είναι μπανανία. Δεύτερον, εκτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης, διότι ζητάει από το ελληνικό κράτος και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αυτοαναιρεθεί. Και βεβαίως είναι εκτεθειμένη, διότι όπως σας είπα, πρόστιμα από το 2012 έως το 2014 τα είχαν καταπιεί, είχαν εξεφανιστεί. Επί προηγούμενες κυβερνήσεις, λέτε. Περιβαλλοντικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θέλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε. Γιατί πού βρίσκεται το θέμα? Εσείς λέτε ότι πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η εταιρεία δεν θέλει να τους στηρίσει? Μα ακριβώς αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε με την εταιρεία. Ανταυτού διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι κατατίθεται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκβιαστικού χαρακτήρα. Το Υπουργείο κάνει μια εκτίμηση ότι πιθανόν η εταιρεία να θέλει να αποχωρήσει από την περιοχή και από την επένδυση και επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη στην κυβέρνηση. Για οικονομικούς λόγους. Υπάρχει μια τέτοια διάσταση. Διότι αν δει κανείς την πτώση των τιμών του χρυσού διεθνώς, αντιλαμβάνεται ότι για αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία, την Ελτοράντο, ίσως να μην είναι συμφέρον να κινηθεί το έργο, να τρέξει το έργο με αυτούς τους ρυθμούς που προέβλεπε μέχρι τώρα. Άρα αυτές οι επενδύσεις, ξέρετε, είναι μεσοπρόθεσμες. Θα μπορούσε να το ξαναδεί μετά από 3-4 χρόνια ή, εν πάση περιπτώσει, όποτε εκείνη κρίνει. Υπάρχει μεγάλη καθίζηση και στην ίδια τη μετοχή της εταιρείας. Εσείς θέλετε τελικά να μείνει αυτή η εταιρεία στην Ελλάδα και να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας και η εταιρεία υποστηρίζει να δημιουργηθούν και άλλες? Προϋποθέσεις. Ζυγίζεις κάθε φορά ποια είναι η περιβαλλοντική επίπτωση, μετράς κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση, εάν δράσει εις βάρος του περιβάλλοντος, ακυρώνει άλλες δραστηριότητες και θέσεις εργασίας στη Χαλκιδική. Ο Βασίλης ξέρει, ας πούμε, ότι η Χαλκιδική έχει περάσει πολλά χρόνια στη ζωή του, οπότε ξέρει πού στηρίζει η τοπική οικονομία, ξέρει τι σημαίνει τουρισμός εκεί, ξέρει τι σημαίνει να καταστραφεί ανεπανόρθωτο ο υδροφόρος. Γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάω, γιατί υπήρξε μια σύγκρουση και πολιτική και κοινωνική, είναι η αλήθεια, δυστυχώς, γιατί βρέθηκαν χωριά να συγκρούνται μεταξύ τους άνθρωποι να μαλώνουν, ας πούμε, στην περιοχή. Και θέλω να ξέρω αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα σχεδιασμό για την περιοχή προς μια κατεύθυνση. Διότι συζητάμε για την ανάπτυξη στη χώρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση ιδιαιτέρως, πρέπει να ξέρουμε τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Δηλαδή, η δικιά σας κατεύθυνση για την ανάπτυξη στην περιοχή της Χαλκιδικής προβλέπει αυτή τη δραστηριότητα, ή θα προτιμούσατε να μην υπάρχει αυτή η δραστηριότητα και να αναπτυχθεί στην άλλη κατεύθυνση για την οποία, στην οποία αναφερθήκατε τώρα? Προσέξτε, αυτή η δραστηριότητα εκεί πέρα είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι. Πάρα πολλά χρόνια στην νεότερη ιστορία. Πολλές χιλιετίες. Και πολλές χιλιετίες προηγουμένως. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κάθε δραστηριότητα έχει και κάποια όρια. Δηλαδή, αυτή πρέπει να συνυπάρχει με κάποιες άλλες, στο βαθμό που δεν ακυρώνει, όπως είπαμε, κάποιες άλλες πάλι εκεί οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Κατηγορείται όμως η κυβέρνηση. Είναι... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, το σίγουρο είναι ότι με τις σκουριές, γιατί μιλάμε για τρία σημεία επενδυτικής δραστηριότητας εκεί πέρα, το ένα από αυτά είναι οι σκουριές, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη μέθοδο της μεταλλουργίας, όπως είπαμε πριν, με τον υδροφορό ορίζοντα. Όλα αυτά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Και θα σας πω κάτι το οποίο βαραίνει, πολιτικά βαραίνει τις προηγούμενες κυβερνήσεις που κάναν τη σύμβαση με την Ελτοράντο και ίσως δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει όρος μέσα όπου λέει ότι αν καταγγελθεί η σύμβαση από τη μία ή την άλλη πλευρά, δεν υποχρεούται η εταιρεία στο να αναλάβει την αντικατάσταση των ορυχείων και των ζημιών την που αποκατάσταση, έχει αποκατάσταση. Την αποκατάσταση. Αυτό είναι πέρα και έξω από τον κώδικα μεταλλευτικών. Αυτό υπάρχει στη σύμβαση. Υπάρχει σύμβαση. Αυτό βρείτε γραμμένο. Υπάρχει γραμμένο, βεβαίως. Το οποίο είναι όλο το διόλου παράνομο. Δηλαδή είναι καταχρηστικό. Και το υπογράψαν αυτό. Οι κυβερνήσεις έτσι τη περίπτωση, περίπτωση να τα βρείτε με τον κύριο Ράιτ σήμερα υπάρχει, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι μεγάλο βάρος, φαντάζομαι, και για εσάς προσωπικά και για την κυβέρνηση να πείτε όχι και να μείνουν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι στο δρόμο. Εγώ το πρώτο που θα πω, καλημερίζοντας τον κύριο Ράιτ στο Υπουργείο, είναι να πω ότι αν αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία με νόμους που θα πρέπει να σέβεται και δεν είναι Ελτοράντο ή καμιά μπανανία. Αν το αποδεχθεί αυτό, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Επί τη βάση των νόμων, λέτε. Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ σύντομη η συζήτηση, έτσι όπως το λέτε. Η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ,
θα πήγαινε σε μια αναδιαπραγμάτευση, συνολική αναδιαπραγμάτευση με την εταιρεία. Συμβάσεων κτλ. Δεν είναι κάτι που το αποκλείουμε. Δεν είναι κάτι που το αποκλείεται. Τους εργαζόμενους θα τους δείτε, κύριε Υπουργέ? Έχετε κλείσει κάποιο ραντεβού, το ζητάνε? Παρόλο ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο επίσημο αίτημα, τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές κινέται τους εργαζόμενους. Μόνο που οι εργαζόμενοι και κυρίως όχι οι εργαζόμενοι, η συνδικαλιστική τους ηγεσία πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και όχι άλλους. Είναι πολιτικά υποκινούμενοι? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμένα η εμπειρία μου από τις συζητήσεις μαζί, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς, θεωρώ ότι έχουν χάσει λίγο, να το πω έτσι, την ταξική του συνείδηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Είστε καλά. Θα τα πούμε και μετά τις συναντήσεις. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, στους εργαζόμενους, με τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη.